Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε βλογάκι, βράδια σε έξω, δεν κάναμε σήμερα απολύτως τίποτα. Αργήσαμε πάρα πολύ να ξυπνήσουμε, δεν ξέρω, ήμουν απτόμα και όλη μέρα είμαι χάλια. Πονάει πολύ το κεφάλι μου, δεν έχω διάθεση, ζαλίζομαι το ένα το άλλο. Φάγαμε μεσημεριανό, πάλι ξάπλωσα, πάλι κοιμήθηκα, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Και τώρα λέμε, ετοιμαστήκαμε, πάμε να ποτίσουμε τα λουλούδια της γιαγιάς, πάμε από το σπίτι τους να δούμε τι γίνεται. Και εδώ οι δικοί μου ετοιμάζονται, θέλουν να πάνε σινεμά, να δούμε καμιά ταινία, κάτι τώρα βραδάκι. Οπότε μπορεί να πάμε να δούμε αν έχει, φυσικά έχουν δει τρέιλερ και τέτοια, κοίταξαν τι έχει και πού. Μήπως πάμε φερινό να κάτσουμε έξω έτσι, γιατί δεν έχω όρεξη ούτε διάθεση. Και ο Ανδρέας δεν έχει πάει στο φερινό. Εμείς πέρυσι έχουμε πάει με την Τόνια, με την Αναστασία, με την Κουμπάρο. Ο Ανδρέας δεν έχει πάει καθόλου. Οπότε μπορεί να πάμε στο φερινό. Εγώ λίγο συνήρθα τώρα, ήπια νεράκι. Δεν ήπια καν καφέ το απόγευμα, γιατί δεν ήθελα. Σας λέω ότι το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Άλλαξε και ο καιρός, τώρα δεν έχει τέτοια ζέση. Σήμερα, ενώ λέγανε Σαββατοκύριακο 40 βαθμούς, αλλά σήμερα είχε 30 και φύσαει τόσο πολύ. Κάποιος είδε ότι μου γράφει ότι με βλέπει από το καράβι, πάει σπέτσες, νομίζω. Ή δεν θυμάμαι που έγραφε. Και λέει 6 μποφόρ έχει έξω. Ωραία, ε. Κούνημα, πολύ. Με 6 μποφόρ κουνά, ε. Αρκετά. Ανδρέα. Δεν ακούει. Με 6 μποφόρ κουνάει πολύ. Αρκετά. Οπότε αυτά, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Έτοιμοι? Έλα, βάλε παπούτσια να φύγουμε. Βασίλη, βάλε παπούτσια. Και πού να φεύγουμε. Έλα. Πάμε πρώτα να ποτίσουμε τα λουλούδια της γιαγιάς. Και μετά? Και μετά θα πάμε σινεμά. Τι έχεις εκεί, Βασίλη, τι είναι αυτά εκεί? Για ψάρεμα. Για ψάρεμα? Δεν είναι κάτι που μυρίζουνε? Όχι, αυτό είναι τροφή της χελώνας. Ναι, δεν έχει βρωμίσει εκεί η τροφή της χελώνας? Γιατί αυτό που έφτιαξε στο δωμάτιο βρώμαε. Έχει ανακατέψει, έχει πάρει η τροφή της χελώνας, έχει βάλει αλεύρι, τι είχες βάλει? Δεν ήταν εκεί η τροφή. Τι ήταν εκεί, αλεύρι και, δεν μύρισε το. Είχε κάνει σαν ένα μπολ και το αλεύρι, ξέρετε, από τη ζέστη, δεν ξέρω τι άλλο είχε βάλει. Είχε το. Α, εντάξει, αυτό δεν βρωμάει, δεν έχει βρωμίσει. Να βλέπετε, έχει κάνει κάτι εκεί. Ετοιμάστε για ψάρεμα το αγόρι μου. Όλη τη μέρα, πότε θα πάμε, πότε θα πάμε και πότε θα ψερέψω και πώς ψερεύω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά πάμε εμείς. Ναι, τώρα, βάλε παπούτσια. Πρόσεχε ποια θα βάλεις. Αυτό που βάζω πάντα, παπά. Έλα, Βασίλη, βάλε τα Converse, παρακαλώ. Για κάποιο λόγο λέω, θα δεις, απλά είναι πλημμένα, άνοιξε λίγο τα κορδόνια, δεν το βολεύουν τα Converse. Εγώ μια χαρά βολεύομαι, δεν μπορώ. Και η Τόνια και ο Ανδρέας. Σε παρακαλώ. Όχι. Τέλος πάντων, πήγαινε έτσι. Όλοι είμαστε με αυτά και εσύ θα είσαι με το παλιό το παπούτσι. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο όταν βγαίνεις έξω να φοράς παλιό παπούτσι, Βασιλάκι μου. Πειράζει. Θέλεις να σου ανοίξω εγώ τα κορδόνια? Λίγο να ανοίξει. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Πάμε να βγούμε, πάω να πιω λίγο νερά και τη ζεσταίνουμε. Έφαγα τώρα ένα παγωτό. Οχ. Πέρασε η μέρα, σας λέω, δεν τίποτα, απολύτως, έτσι. Ούτε για μπάνιο πήγαμε, εντάξει δεν είχαμε καν σκοπό να πάμε για μπάνιο, αλλά... Πιο νερό. Αλλά πάει χαμένη η μέρα, δεν κάναμε και πολλά πράγματα. Μόνο που είχα βάλει πλυντήριο και έπλαινα τα μαγιό και τις πετσέτες από την παραλία από χτες. Ορίστε. Ορίστε. Αυτό είναι κρύο νερό. Ναι, από το ψυγείο είναι. Θέλεις? Έλα, πάρε κι εσύ. Θα κάνω ένα κρύο. Α, τι ωραίο το νεράκι μου. Έξω σήμερα απίστευτα, πολύ ωραία. Είναι κάπου βρέχει πολύ, δεν ξέρω, κάποιες περιοχές. Ναι, πού βρέχει, για γράψτε μου, πού βρέχει, βόρεια ή πού, στα νησιά. Εντάξει, ωραίο το νεράκι. Πόσο νόστιμο είναι αυτό το νερό, πω, πω, πω. Ναι. Περιμένεις να φύγουμε, ε, Μάι. Περιμένεις να φύγουμε ή απλά κάποιος και μας βλέπεις από ψηλά, ε?
Τι όμορφα που κάψεις. Κοίτα εδώ το πόντι πώς το μάζεψε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λίγο εξέχει από πάνω. Εντάξει, αλλά δεν είναι έτσι όπως το κάνει πολλές φορές, το βγάζει και βγαίνει έτσι. Μια χαρά. Τώρα μάλλον ξεχάστηκε. Mm-hmm. Τώρα σε λίγο θα το βγάλει έξω. Μπορεί να μην το βολεύει και πολύ. Ναι, εντάξει, λογικό είναι με τέτοιο σπάσιμο να... Ναι, Μάι. Εντάξει. Μάι! Hey! Το ξέρετε ότι τώρα δεν ακούει καλά. Βρε Γεράκλο. Βρε Γεράκλο. Κοίτα τι Τόνια. Πού πάει η Τόνια, Δεν ακούς καλά. Δεν μας ακούς. Καθόλου. Ακούει το ρίγμα. Μάι. Μου φαίνεται ότι με γράφει τώρα. Μάι. Σηκώνεται. Σε γράφει, σε γράφει. Μάι. Βρε. Με. Με. Ναι, μωρέ. Ναι. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Θα σε αφήσουμε σπίτι. Ακούστε. Δεν θέλει τώρα. Μισό λεπτάκι. Έλα. Ναι μωρέ. Λοιπόν, βγήκαμε και επειδή περνούσαμε τώρα έξω από την εκκλησία και επειδή μου γράφετε πάρα πολύ, γιατί σας είπα για ότι πήγαμε στο πανηγύρι και πολλοί μου γράφουν ότι δεν είναι πανηγύρι, είναι μπαζάρι. Κοιτάξτε, όσα χρόνια ζω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάθε φορά που γιορτάζει μια εκκλησία γίνεται πανηγύρι, έτσι. Η εκκλησία είναι πάρα πολλά. Τι είναι, φύγανε, ρε. Τι γίνεται. Ούτε φαίνεται ότι είναι Αύγουστος μήνας, επιστρέφουμε. 6 Αύγουστος, τι επιστρέφουμε, το άκαμα σκάνεις. Χαμός, αυτοκίνητα πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν γιορτάζει μια εκκλησία, τώρα αυτή η εκκλησία συγκεκριμένα γιόρταζε, πρέπει να είναι το Αγίου Σωτηρίου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί σήμερα είναι Άγιος Σωτήρης και της Σωτηρίας, έτσι. Χρόνια πολλά, αν είναι κάποιος που με βλέπει που είναι Σωτήρης ή Σωτηρία. Λοιπόν, και γιόρταζε η εκκλησία, σήμερα γιορτάζει, αλλά το πανηγύρι, το μπαζάρι γίνεται 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ναι, μεν εμείς πήγαμε στο μπαζάρι που γινόταν, αλλά γίνεται πανηγύρι κοντά στην εκκλησία. Βγάζουν όλες οι ταβέρνες, όλα πουλάνε διάφορα πράγματα, μουσική. Τι πάνε η λέξη πανηγύρι, ο κόσμος πανηγυρίζει, βγαίνει βόλτα, βγαίνει... Δεν ξέρω, αν εσείς οι ίδιοι οι Έλληνες το λέτε λάθος, τότε συγγνώμη. Αλλά όσα χρόνια ζω εγώ εδώ στην Αθήνα, σας λέω στην Ελλάδα γενικά, αυτό ακούω, αυτό ξέρω, ότι όταν γιορτάζει μια εκκλησία γίνεται πανηγύρι. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε. Απλά περνούσα τώρα και επειδή είδα ότι κάποιοι και τσακωνόντουσαν μεταξύ σας οι Έλληνες, έτσι, γράφεται, η μία έγραφε έτσι, η άλλη διόρφωνο και έγραφε έτσι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό ξέρω τόσο χρόνια. Αν το λέτε, όπως λέω, και εσείς λάθος και το ξέρετε λάθος, τότε συγγνώμη. Τότε όλα λάθος στη ζωή. Όλα λάθος αυτή τη ζωή. Όλα λάθος. Αχ, αυτά. Πότισα κάτω, πάμε και στο πανόρθο να ποτίσουμε. Έχεις στην βεράντα νομίζω κάποια λουλούδια, κάποιες γκλάστρες χιλιά. Φως εδώ, πώς ανάβει. Ξαριστόνια. Εδώ πέρασε στο λιγό. Α, ναι. Μάλιστα. Εκεί έχει στο άλλο, δεν θυμάμαι. Για πάμε να ανοίξουμε εδώ. Ω, πρόσεχε και εδώ. Τι φοβάσαι, καλά. Τρόμαξε τον εαυτό εδώ. Πώς έχει γίνει έτσι καλά. Σαν φίτι είναι. Πω, πω, πω. Πάμε. Λοιπόν, ποτίσαμε τα λουλούδια, ταΐσαμε εκεί κάτι πουλάκια, είχε ο αδελφός του Νίκο από πίσω. Βάλαμε νερό, δεν ταΐσαμε, νερό βάλαμε. Ταΐσαμε τα λουλούδια, ποτίσαμε τα πουλάκια. Ναι, νερό βάλαμε στα πουλάκια, τι φαγητό έχουνε. Λοιπόν, και πάμε σινεμά. Τώρα τι ταινία έχουν δει οι δικοί μου δεν ξέρω, πάμε. Εγώ, ξέρετε, πάω όπου με πάνε. Θα δούμε τώρα τι ταινία και πώς. Και λέμε να πάμε στο Θερινό. Θα είναι εγώ. Εδώ δεν είναι πάρκινγκ, παιδί μου. Και παρκάρια. Α, παρκάρια. Λοιπόν, οπότε... Κάτσε να το γυρίσω κατευθείαν. Να σας πάρουμε μαζί μας και στο θέατρο. Σινεμά. Τσίρκο, ρε. Όχι, δεν λέω ξανά λέξει τσίρκο. Θα με φάνε. Τον είπε τσίρκο, τον έχετε. Είναι κακή λέξη τσίρκο.
Τσίρκο είναι ωραία η λέξη, παιδιά. Όποιος έχει πάει σε τσίρκο, σε αληθινό τσίρκο, ξέρει τι σημαίνει τσίρκο. Δεν είναι κακό. Είναι ωραίο. Ναι, πώς λέμε βουλή. Πώς δεν έχω πάει τσίρκο, Βασίλη. Το ίδιο πράγμα είναι. Και βέβαια έχω πάει παιδί τσίρκο. Ναι, όταν ήμουν παιδί έχω πάει. Και όχι μια φορά. Εδώ δεν έχω πάει τσίρκο. Αυτή είναι η ταινία που θα δούμε. Βλέπετε. Δύο ώρες. Δεν γράφει εδώ. Λοιπόν, μπήκαμε, καθίσαμε, περιμένουμε μέχρι που θα ξεκινήσει η ταινία εδώ στο θερινό. Πολύ ωραία. Πασαρία. Εντάξει, Ανδρέα, σ' αρέσει. Τέλεια, τέλεια. Μου πάρει. Τι? Καλύτερα από το πανηγύρι. Καλύτερα από το πανηγύρι. Θα πάμε μετά και πανηγύρι. Νάτσο, popcorn. Τελείωσε η ταινία. Πάμε. Πού πάμε, δεν ξέρω. Πάμε σπίτι, πάμε πανηγύρι. Η Τόνια λέει πάμε πανηγύρι. Ανδρέα, πού πάμε, πανηγύρι ή σπίτι. Πανηγύρι. Η Τόνια λέει πάμε πανηγύρι. Αλλά Βασίλη. Αλλά κοίτα πώς είσαι. Είσαι πανηγύρι. Δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Έχει γίνει όλο μέσα στη σάλτσα κόκκινη, στο κέτσαπ. Πανηγύρι. Πάμε πανηγύρι, εντάξει. Ναι, μωρέ, αν ακόμα έχει κάτι, πάμε πανηγύρι. Τέλος σήμερα. Μέχρι τι ώρα δεν νομίζω ότι έχει ώρα, δεν ξέρω. Είναι ήδη 12 η ώρα τώρα, δεν ξέρω, μέχρι μία, μέχρι δύο. Γιατί είχε και συναυλία, σήμερα το ρίχνουνε για, ξέρεις, για τα καλά. Οπότε πάμε. Ωραία ταινία, μου άρεσε, εντάξει, καλή. Είχαμε δει και καλύτερες, αλλά καλή, εντάξει. Έχει. Ο μπαμπάς μας άφησε και πάμε στο μπαζάρι να δούμε λίγο, να χαζέψω και μετά θα βρεθούμε μαζί. Πήγε να αφήσει το αυτοκίνητο, γιατί εδώ με το πάρκινγκ λίγο δύσκολα τώρα, χαμός γίνεται. Οπότε αυτό. Καλά φύγαμε, ήρθε και ο Ανδρέας να τη φύγουμε, η Τόνια άνταξε μέχρι τη μέση της διαδρομής. Καλά τι γίνεται, έξω από την εκκλησία, χαμούλες έτσι, μεγάλος χαμός. Μεταξύ ακούτε τι γίνεται. Όλο αυτό είναι έξω από την εκκλησία. Τέτοιο κόσμο δεν έχω ξαναδεί έτσι. Σε πανηγύρι να εορτάζει η εκκλησία και να έχει τόσο κόσμο απ' έξω. Πάρα πολύ κόσμο. Μουσική πολύ δυνατή. Δεν ξέρω ποιος τραγουδάει. Αλλά εντάξει, ωραία, δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι πολύ κουραστικό γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή η μουσική. Μετά το σινεμά και αυτό, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Θέλω σπίτι. Θέλω εκεί που έχει ησυχία. Μόλις έκανα ντους και ξάπλωσα και κάθομαι εδώ, κοίταγα λίγο τα σχόλια, λίγο κοίταγα, μπήκα στο ίντερνετ για κρεβάτια και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν... Τι να σας πω τώρα. Ψάχνω και δεν βρίσκω αυτό που θέλουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ. Τα λέμε αύριο. Bye bye, γεια σας.